Δεν πρόκειται απλά για μια πίεση που λέει η κυβέρνηση, αλλά για την ασφυξία του υποκατάρρευση αθωράκης του δημόσιου συστήματος υγείας. Και εδώ έχουμε μεγάλες ευθύνες. Βεβαίως υπάρχουν τα ερωτηματικά ανησυχία του κόσμου για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει με το εν λόγω εμβόλιο, που είναι ζήτημα των επιστημόνων. Όμως οι τελευταίες εξελίξεις με τα εμβόλια επιβεβαιώνουν αυτό που από την πρώτη στιγμή είπε το ΚΚΕ, ότι ο αναγκαίος μαζικός εμβολιασμός θα είναι μια μακρόχρονη διαδικασία, κυρία λόγω του πολέμου του εμπορικού ανάμεσα στους φαρμακευτικούς ομίλους, τα καπιταλιστικά κράτη και τις κυβερνήσεις, τα σφοδρά γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες των λαών και πληρώνουν αυτοί μόνο τις συνέπειες. Αυτή είναι η ουσία. Όμως έχουμε εδώ μια κατάσταση και το κρίσιμο σήμερα είναι, και αυτό που κάνουμε και συλλαλητήριο γι' αυτό και επιμένουμε, ότι είναι το κρίσιμο ζήτημα της επίταξης του ιδιωτικού τομέα. Και εδώ έχουμε νοσοκομεία στο κόκκινο, με απλές κλίνες να μην υπάρχουν για COVID. Είναι νοσοκομεία της μιας νόσου. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν νοσοκομείο χωρίς λεόντιες συμφωνίες και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους ιδιώτες αυτή τη στιγμή, που κερδοφορούν και θησαυρίζουν εν μέσω πανδημίας. Μεταφέρεται και αποσπώνται γιατροί από το δημόσιο στο ιδιωτικό. Χρυσοπληρώνονται δηλαδή με 1.002 τρόπους. Μάλιστα υπάρχουν και κριτήρια διοχέτευσης ασθενών μόνο με ελαφρά συμπτώματα στους ιδιώτες, για να μείνει η βιτρίνα και βέβαια να κερδοφορούν ασύστολα και να μην έχουν και μεγάλο κόστος. Αυτή η πραγματικότητα μαζί με την άρνηση την πεισματική της κυβέρνησης να πάρει μέτρα στους χώρους δουλειάς πρώτα απ' όλα, στην κύρια εστία υπερμετάδοσης, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία και αλλού. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνει ο λαός? Να βάλει θύμωτρο? Μάλιστα. Τι θέλετε να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει? Να μην κατεβαίνει στους δρόμους, να παλεύει και να διεκδικεί? Δηλαδή να είναι η ΜΕΘ στο κόκκινο και να είναι μέρα Τετάρτη? Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη. 6 ώρα το απόγευμα το συλλαλητήριο. 6 ώρα στα προπήλαια, λοιπόν, την απάντηση του λαού.